Κύριε Μαρούδα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, είστε καλά. Με μία άλλη ιδιότητα αυτή τη φορά, αλλά ωστόσο που δεν απέχει πολύ από τις διεκδικήσεις, από τις μάχες που δίνετε και τον αγώνα σας, κύριε Μαρούδα, γιατί φαντάζομαι ότι η υποψηφιότητά σας συνδέεται άμεσα με το αγροτικό κίνημα και με τις διεκδικήσεις γι' αυτό. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι ο στόχος και το πρώτο μέλημά σας ως υποψήφιος ευρωβουλευτής είναι ο αγροτικός κόσμος. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι μια τιμή και για μένα και για τους αγώνες του αγροτικού κινήματος, τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του Νευροεκλογών για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και είναι ένα κόμμα που στάθηκε δίπλα στους αγώνες της αγροτικής όλα τα χρόνια. Τους στήριξε και τα αιτήματα και τη μορφή πάλης. Και βεβαίως από εκεί και πέρα εμείς πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση του ΚΚΕ, το δυνάμωμά του στις εκλογές, η ενίσχυσή του όσο πιο δυνατό βγει, πάλι θα καταθέσει όλη τη δύναμη που θα πάρει στους αγώνες του εργατικού, του αγροτικού, του κινήματος των αυταπροσχολουμένων, των συνταξιούχων, της νεολαίας. Mm-hmm. Γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τις αγώνες και μέσα από τη συμμετοχή του κόσμου μπορούν να αλλάξουν πράγματα, να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που όλοι δεχόμαστε και να έχουμε και κάποιες κατακτήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, μόνο με τις εκλογές εμείς δεν θέλουμε το λαό θεατή να ψηφίζει μια φορά στα 4 ή στα 5 χρόνια. Ναι. Θέλουμε πρωταγωνιστή των εξελίξεων και να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Μάλιστα. Και νομίζω ότι το ΚΚΕ, αυτό που θα κοιτάξει τέλος πάντων στην Ευρωβουλή να αλλάξει, είναι περισσότερο η κοινή αγροτική πολιτική για τους αγρότες, έτσι δεν είναι, κύριε Μαρούδα? Νομίζω ότι εκεί ίσως να είναι η μεγαλύτερη μάχη για σας προσωπικά ενδεχομένως. Έτσι είναι, γιατί υπάρχει μια φιλολογία που τη χρησιμοποιούν τα άλλα κόμματα για να δείξουν ότι χωρίς την κοινή αγροτική πολιτική, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπήρχε ανάπτυξη του πρωτογενείου τομέα στην Ελλάδα. Αν ήταν τόσο ρόδινα τα πράγματα, δεν θα είχαν μειωθεί και θα ξεκληριστεί τόσοι πολλοί αγρότες. Μόνο να σας πω το εξής στοιχείο, ότι από το 1995 που ξεκίνησαν τα μεγάλα μπλόκα των αγροτών ήταν 23% του ελληνικού πληθυσμού και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι στο 8%. Αν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, δεν θα έφευγαν τα 2/3 των αγροτών να εγκαταλείψουν την παραγωγή, θα καθόταν και θα έπαιρναν τις επιδοτήσεις όπως μας κατηγορούν και βεβαίως θα ζούσαν πολύ καλύτερα. Σύντομα το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα εισαγωγής αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, είναι τεράστιο το έλλειμμα πλέον. Πληρώνουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το δίνουμε για να εισάγουμε αλεύρι για το ψωμί που τρώμε, πατάτες, κρεμμύδια, γάλα, ζάχαρη, φασόλια, ζάχαρη δεν λύθηκε κιόλας. Θέλει και το τελευταίο εργοστάσιο. Στα μόνα προϊόντα που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτάρκης είναι σκληρό σιτάρι, ελαιόλαδο και μερικά φρούτα. Σε όλα τα άλλα, ενώ υπάρχουν και οι κλιματολογικές συνθήκες και η μηχανοποίηση παραγωγής και επιστημονικό δυναμικό αξιόλογο, αλλά και ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος να αγαπάει τη δουλειά του και έχει τεχνογνωσία, δεν μας αφήνουν να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε και να θρέψουμε με ποιοτικά και φτηνά προϊόντα τον ελληνικό λόγο, γιατί αυτή είναι η ΚΑΠ. Η ΚΑΠ δεν σε βάζει να παράγεις με βάση τις ανάγκες που έχει ο λαός ή λέει κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με βάση την κερδοφορία των βιομηχανιών και των τοπικών μονάδων. Δεν ενδιαφέρεται δηλαδή για τον απλό αγρότη, ενδιαφέρεται για τα μεγάλα συμφέροντα, λέτε. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι και ακόμα και οι επιδοτήσεις αυτές που δίνουν τις συνδυμένες που λένε οι ενισχύσεις, στην ουσία δίνονται είναι έμεση επιδότηση στο βιομηχανό, στον οικογιστή για να αγοράσει πιο φθηνά το προϊόν μας και να το πουλήσει βεβαίως με μεγαλύτερη κερδοφορία. Η Ελλάδα, σας είπα, είναι παράδεισος. Θα μπορούσε να παράγει τα πάντα. Να καλύψει όλες τις διατροφικές ανάγκες και να υπάρχουν και πρώτες ύλες και τη μεταπιτική βιομηχανία, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που η ανεργία τσακίζει κόκαλα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Παρόλα αυτά, αυτές είναι οι πολιτικές που και ξεκλήρισαν τους αγρότες και ερήμωσαν την Ήπεθρο, τα χωριά μας, αλλά και έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό στο τσάκισμα της ζωής του. Ανεργία, φτώχεια, χαμηλές συντάξεις, μισθή εξευτελιστική, κλείσιμο των μαγαζιών. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της Ελλάδας. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και το ερώτημα που εγώ θέλω να απευθύνω στον ελληνικό λαό, ότι αν θα πάει με την ψήφο να επιβραβεύσει αυτά τα κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια και του τσάκισαν τη ζωή. Ναι, και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί να ψηφίσει ΚΚΕ? Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που σήκωσε ανάστημα, που λέει στοιχειώδη πράγματα όπως διεκδικεί δουλειά για όλους,
διεκδικεί υγεία για όλους και για να μην πεθαίνεις αν δεν έχεις χρήματα. Θεωρείτε δηλαδή ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα που μπορεί να διεκδικήσει και να παλέψει για τα δικαιώματα των πολλών, των φτωχών, μπορεί των άνεργων κτλ. Μπορεί να οργανώσει την πάλη του λαού. Ναι. Γιατί μέσα από το κίνημα και μέσα από τις διεκδικήσεις του κίνηματος θα έχουμε αποτελέσματα. Πρωτοστατούν οι κομμουνιστές, φυσικά δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχει κόσμος που συμμετέχει από όλα τα κόμματα που ψηφίζουν. Αλλά αυτό είναι και το ερώτημα που απευθύνω και στους συναδέλφους αγρότες που βγαίνουν μαζί στα μπλόκα αλλά και σε όλο τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Απ' τη μία βγαίνεις και αγωνίζεσαι ενάντια σε αυτές τις πολιτικές και απ' την άλλη θα πας να στηρίξεις με την ψήφο σου αυτές τις πολιτικές και αυτά τα κόμματα που τις εφαρμόζουν. Γιατί αν αυτό γίνει την επόμενη μέρα στις 27 του Μάη να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός, αν δώσει την έγκρισή του με την ψήφο του σε αυτά τα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, το Ποτάμι, του ΣΑΝΕΛ, του Νέα Κεντρών, τη Χρυσή Αυγή που είναι μαντρόσκυλο του συστήματος, αν δώσει τέτοια στήριξη, να ξέρει ότι θα έρθουν νέα μέτρα και χειρότερα, γιατί θα πούνε ο ελληνικός λαός αντέχει, παρόλα τα μέτρα που έχει ψηφιστεί και τη δεκαετία που έχει περάσει, φαίνεται ότι έχει αντοχές και στηρίζει την πολιτική μας. Ενώ η ψήφος του ΚΚΕ θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια λαϊκή αντεπίθεση, ώστε να μπορέσουμε και μέσα από το κίνημα και μέσα από τη συμμετοχή του κόσμου, γιατί αυτό σας είπα, ο κόσμος να είναι πρωταγωνιστής στην εξέλιξη και όχι θεατής, μόνο μέσα από αυτό μπορούμε να έχουμε κατακτήσει και έχουμε απτά παραδείγματα. Ακόμα και αυτό το επίδομα του 1 ευρώ στη σύνταξη, γιατί αυτό είναι, 1 ευρώ την ημέρα είναι, δόθηκε και κερδίθηκε μέσα από τους αγώνες του συνταξιούχων το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Φορολόγητο που έχουν σήμερα οι αγώνες που οργάνωσε, λέτε, το ΚΚΕ. Που συμμετείχε και πρωτοστάτης μαζί με άλλον κόσμο. Ναι, ναι. Όχι μόνο του ΚΚΕ. Κυρία Μαρούδα, το διαβάζω και βλέπουμε το νέο σπότ του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές που έχει ως τίτλο το μήνυμα που περνάει «Διαλύουμε τα σκοτάδια». Θέλετε να πείτε ότι επιλέγοντας ένα άλλο κόμμα να ψηφίσει κανείς στις ευρωεκλογές επιλέγει το σκοτάδι, ενώ με το ΚΚΕ τα πράγματα θα είναι ξεκάθαρα ότι οδεύουμε προς εκεί. Και θα είναι δεδομένο και θα είναι προς το συμφέρον του λαού. Ενώ αντίθετα, ψηφίζοντας ένα άλλο κόμμα για την Ευρωβουλή, πηγαίνουμε προς το σκοτάδι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει την επόμενη μέρα ή τι θα αλλάξει την επόμενη μέρα, πάντως όχι προς όφελός μας, το αντιλαμβάνομαι εγώ. Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε περίπου τι θα μας ξημερώσει την επόμενη μέρα. Θέλω να πω... Τι ξέρετε, να ακούει λίγο πιο προσεκτικά το ΚΚΕ, γιατί στις εκτιμήσεις του έχει επιβεβαιωθεί στις πιο πολλές εκτιμήσεις που έχει κάνει. Τους είχαμε πει και για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι όχι μόνο δεν θα ανατρέψει μνημόνια αυτό που έλεγε να το καταργήσει, αλλά ψήφισε και μνημόνια και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και εφαρμοστικούς νόμους. Δηλαδή μια ζωή στην Ελλάδα έπαιζε η λογική του μικρότερου κακού σε σχέση με το μεγαλύτερο. Πάντα ένας κόσμος επέλεγε μια ελπίδα, ένα μικρότερο κακό κατά τη γνώμη του, ένα ρεαλισμό. Όμως αυτός ο ρεαλισμός, εισαγωγικά το λέω του ρεαλισμός, και το μικρότερο κακό πάντα οδηγούσε στο χειρότερο. Δηλαδή θυμάστε το 14 γινόταν η συζήτηση για τη γενιά των 700 ευρώ και σήμερα μιλάμε για τη γενιά των 300 και των 400 ευρώ. Γινόταν τότε η συζήτηση για την νεολαία και τις ανάγκες της και σήμερα η ενεργεία τσακίζει κόκαλα και το πτυχίο που ματώνουν οι ελληνικές οικογένειες για να σπουδάσουν τα παιδιά τους οδηγεί κατευθείαν στην ανεργία. Δηλαδή υπάρχει ένα μαύρο μέλλον. Μαύρο μέλλον γιατί μας έχουν μαυρίσει τη ζωή με τα μέτρα και με τις πολιτικές και με τις οπτικές. Γι' αυτό λοιπόν και το διαλύουμε τα σκοτάδια με την ψήφο στο ΚΚΕ. Να ρίξουμε κόκκινο στη νύχτα που λέει και το τραγούδι. Ναι. Εμείς αυτό θέλουμε να ρίξουμε ψήφο. Και στο σφυροδράπανο στις ευρωεκλογές, αλλά και στο κόκκινο γαρίφαλο στις περιφερειακές, δημοτικές και τοπικές εκλογές. Γιατί το αντιμετωπίζουμε ως μια εκλογική μάχη. Mm-hmm. Με νέα κριτήρια θα πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνονται αποφάσεις, η κυβέρνηση τις εξειδικεύει, οι Δήμοι τις εξειδικεύουν και οι περιφέρειες ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, και όλο αυτό γυρίζει μπούμεραγκ στον ελληνικό λαό. Το 1% του Ελλήνων κατέχει το 58% του παραγόμενου πλούτου. Μάλιστα. 113 εκατομμύρια στην Ευρώπη ζουν κάτω από... Ναι, τα στοιχεία που δίνεται είναι ανησυχητικά. Δεν τα γνωρίζουμε τις περισσότερες φορές ή δεν έχουμε αντιληφθεί και αν τα έχουμε ακούσει τι ακριβώς σημαίνει. Ή το αποκρύβουν. Ή το αποκρύβουν, σωστά. Εντέχνως. Κοιτάξτε, όταν βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι καταργήσαμε, φύγαμε από τα μνημόνια και ήρθε η ανάκαμψη και βγήκαμε στις αγορές, ποια είναι αυτή η ανάκαμψη? Μας παίρνουν 10, μας έχουν πάρει 10, έχουν δώσει ένα πίσω. Τα υπόλοιπα 9 τα δίνουν στο μεγάλο κεφάλαιο
και επειδή μας κατηγορούν για ξύλινη γλώσσα να πω επενδυτές και επιχειρηματίες, ακούγεται πιο εύκολο αυτό. Ας το πω, επιχειρηματίες και επενδυτές οι οποίοι με τις πλάτες των κυβερνήσεων τσαλαπατάνε τα δικαιώματα των εργαζομένων ή εμείς οι έμποροι, ας πούμε, στις βιομηχανίες, τσαλαπατάνε τα δικαιώματα και τη τιμή των προϊόντων των αγροτοίτων. Κύριε Μαρούδα, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις εκλογές.